Τα τελευταία ψώνια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι έκαναν οι πολίτες με τα κρεοπολία να έχουν μεταξύ άλλων την τιμητική τους. Ο Έλληνας ως κλασικός Έλληνας τελευταία στιγμή θέλει να το αγοράσει όλα. Τελευταία στιγμή, αλλά λίγο είναι πιο συμμορφωμένος τώρα λόγω και των κλειστών πολλών μαγαζιών. Ήρθαν και χθες και προχθές και το Σαββατοκύριακο και είχαμε μια ροή στη δουλειά μας. Την κίνηση πώς την βλέπουμε στην κρίση με άλλες χρονιές? Έγιναν περικοπές στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όχι? Δεν γίνανε περικοπές τόσες πολύ μεγάλες. Έγιναν περικοπές λόγω ατόμων βασικά. Αλλά ο κόσμος ψώνησε για να φάει στο δικό του τραπέζι, να το πούμε, στο δικό του σπίτι. Ότι γίνανε αγορές, γίνανε και πάρα πολλές, θα έλεγα, να ξέρετε, στο θέμα του κρέατος. Αλλά ο κόσμος είναι διστακτικός με το τι θα γίνει στο μέλλον για το 2021. Οι καταναλωτές έτρεξαν την τελευταία στιγμή προκειμένου να κάνουν τα τελευταία τους ψώνια για το αυριανό τραπέζι. Προτίμηση φέτος σε τι κρέας? Κλασικά, το χοιρινό έχει πάλι την τιμητική του, το γιαγάστρα, το ρολά, το κοτόπουλο, και η γαλοπούλα έφυγε πάρα πολύ, τα ημιάγρια φέραμε κάτι κομμάτια, εγώ προσωπικά φύγαν και αυτά αρκετά, αλλά γενικά είχε κίνηση στο χοιρινό. Τον κόσμο τον είδαμε λίγο πιο φίδωλο στα οικονομικά, γιατί ίσως φοβάται και το τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα ήταν μαγκωμένος, να το πούμε, γιατί κάποιοι πήραν αυτά τα 640 ευρώ που ακούστηκαν, τα 740, δεν θυμάμαι τώρα, για 40 μέρες, 45. Ναι. Τώρα περιμένουν πάλι 500 ευρώ να πάρουν οι άνθρωποι. Ότι ήταν συγκρατημένος ήταν, ναι. Ωραία. Τώρα θα ακολουθήσει βέβαια και η πρωτοχρονιά. Πότε έχει περισσότερη κίνηση, πρωτοχρονιά ή Χριστούγεννα? Χριστούγεννα έχει παραπάνω κίνηση, αλλά να ξέρετε, την πρωτοχρονιά γινόταν ένα μεγάλο πανηγύρι όλη η πόλη. Ψήνανε σε κάθε τετραγωνικό μέτρο δηλαδή. Αλλά φέτος θα το χάσουμε και αυτό. Οπότε λογικά αυξήθηκε λίγο τα Χριστούγεννα η δουλειά. Ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Καβάλας ανέφερε ότι φέτος υπήρξε μια ιδιαίτερη προτίμηση στο χοιρινό, ενώ όσον αφορά την ποσότητα στην αγορά κρέατος ήταν τέτοια που φανέρωνε ότι ο αριθμός των ατόμων ανά τραπέζι δεν θα ξεπερνάει τα 9 άτομα. Περισσότεροι καταναλωτές αγόρασαν για πόσα άτομα, ας πούμε, μέχρι 9 άτομα πήγαινε το κρέας, αν το υπολογίσετε? Εγώ για το δικό μου το μαγαζί μπορώ να σου μιλήσω, 4 με 6 άκουγα. Ναι. Για 9 δεν άκουσα κανέναν.